Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει καλύτερη δημοσκόπηση από αυτήν εδώ την παρουσία σήμερα που αποδεικνύει περήφανα ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ένα κόμμα με ισχυρές κοινωνικές και ιστορικές ρίζες στην πατρίδα μας. Και ιδιαίτερα σε αυτόν τον τόπο των Ιωνίων, με τον πληθυντικό λαό, με τους αγώνες του για δημοκρατία, για ελευθερία, η παράταξή μας πρέπει να πιάσει το νήμα της ιστορίας και να συνεχίσει τον αγώνα για εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Τα συνθήματα του μεγάλου ιδρυτή μας που τίμησε την Τετάρτη που μας πέρασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνοντας το αμφιθέατρο απέναντι στην Ρωμαία του Στρασβούργου στο όνομά του. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησα σχεδόν από την αρχή της παρουσίας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί είναι αδιανόητο να μην τιμούμε τους μεγάλους Έλληνες όλων των κομμάτων. Διότι πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα, πάνω απ' όλα είναι η ευημερία του λαού μας. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θέλω σήμερα εδώ από την Κέρκυρα να συλληπιθώ τον Ιαπωνικό λαό για τον σοκαριστικό θάνατο, τη δολοφονία ενός δημοκράτη ηγέτη, του μεγαλύτερου σε διάρκεια πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, του Σίνζο Άμπε, ο οποίος έχασε σήμερα άδικα τη ζωή του. Φίλες και φίλοι, αναρωτιούνται πολλοί από εσάς, τελικά έχουμε εκλογές, πάμε σε εκλογές ή δεν πάμε σε εκλογές? Θα αποδειχθεί περίτρανα σε μερικούς μήνες τι έχει αποφασίσει ή τι σκέφτεται ο κύριος Μητσοτάκης. Αποδεικνύεται όμως σήμερα και χθες και προχθές και κάθε μέρα που περνάει ότι έχουμε μία κυβέρνηση θέατρο του παραλόγου. Ο Πρωθυπουργός διαψεύδει τις πρόωρες εκλογές και αντί οι υπουργοί του να ασχολούνται με την ακρίβεια που μαστίζει τον ελληνικό λαό, τρέχει ο καθένας στην εκλογική του περιφέρεια για να μαζέψει ψήφους. Αυτή είναι η ευθύνη τους. Ο Πρωθυπουργός διαψεύδει τις εκλογές. Όμως οι βουλευτές του μέχρι και προχθές έδιναν συγκεκριμένες ημερομηνίες στα τηλεπαράθυρα. Έβαζαν και στοιχήματα πότε θα είναι οι εκλογές. Διαψεύδει ο Πρωθυπουργός τις εκλογές, αλλά ο ίδιος κάθε μέρα ανακοινώνει υποψήφιες και υποψηφίους για τις εκλογές. Διαψεύδει τις εκλογές, αλλά ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διέπραξε μία ύβρη. Όλοι οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί ξεκινούν με μία ομιλία που αφορά το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον της πατρίδας τους. Ο ίδιος ξεκίνησε κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και τα λέω αυτά διότι αν αναρωτιέται για το ποιος φτιάχνει προεκλογικό κλίμα φτιάχνει ο ίδιος και τα μίντια που τον στηρίζουν. Και αν έχει ένα κοινό παρανομαστή με το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι η λέξη αναξιοπιστία που χαρακτηρίζει και τους δύο.